εντελώς ξαφνικά, μάθαμε ότι θα χτιστεί εργοστάσιο στην περιοχή μας, με πολύ αρνητικές συνέπειες στον τόπο μας, χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση και χωρίς να έχουμε δηλώσει τη γνώμη μας. Και πραγματικά στην αρχή δεν το πίστευα. Εδώ υπάρχει το παρελθόν μας, εδώ υπάρχει το παρόν μας και εδώ υπάρχει και το μέλλον των παιδιών φυσικά. Εμείς λοιπόν, όσο μπορούμε, ακόμα και με τη ζωή μας, θα αντισταθούμε για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι ο θάνατος μας. Δεν γίνεται, δεν τα αφήνουμε, θα πεθάνουμε, αλλά δεν θα γίνει. Με τα λόγια αυτά, οι κάτοικοι της Ελαφωνήσου εκφράζουν την αγανάκτησή τους στο άκουσμα της είδησης ότι στην περιοχή τους σχεδιάζεται η κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο έχουμε ήλιο, να τον απολαμβάνουμε, γιατί αν γίνει αυτό που σκέπτονται, ούτε ήλιο θα έχουμε, ούτε ζωή. Διάφοροι επενδυτές, οι οποίοι κινούνται απάνω σε αυτά που έχει χαράξει ήδη ο Δήμος και ο κόσμος, αν θέλει, εδώ πέρα στην περιοχή, της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, έχουν σταματήσει το ενδιαφέρον για επενδύσεις άλλου τύπου. Αν αντιπαραθέσει κανείς όλο αυτό το τοπίο δίπλα στις Καμινάδες, είναι εύκολο να φανταστεί τι σημαίνει. Τοπίο μοναδικού φυσικού κάλους, με μοναδικές παραλίες, προστατευόμενες περιοχές από το πρόγραμμα Natura, αλλά και με την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων, η Ελαφώνησος έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σοβαρά βήματα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Η λειτουργία ενός εργοστασίου τέτοιου είδους με την κατασκευή λιμανιού για τη διακίνηση των προϊόντων του, για τους κατοίκους της περιοχής θα σήμαινε ολική καταστροφή. Εγώ ζω αποκλειστικά από το ψάρεμα. Αν γίνει ένα τέτοιο εργοστάσιο, όπως έχουμε ακούσει, είναι καταστροφή γενικά, όχι μόνο για τους ψαράδες. Εμείς καταστραφήκαμε, πρέπει να φύγουμε από το νησί. Επικείμενη καταστροφή για τον τόπο μας, αφού θα καταστραφεί πρώτα απ' όλα η περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη Natura. Η οικονομία της περιοχής βασίζεται στην τουριστική ανάπτυξη. Τώρα με αυτό που γίνεται θα ξεριζωθούμε. Δεν μιλάμε ότι μόνο ένα εργοστάσιο το οποίο τελικά θα είναι μερικά σπιτάκια, μερικά φουγάρα. Σε πρώτη φάση η ενέργεια αυτή θα κουβαληθεί με containers. Άρα λοιπόν ετοιμάζονται να κάνουν ένα μεγάλο λιμάνι σε αυτή εδώ πέρα την πανέμορφη περιοχή για να τροφοδοτήσουν την πρώτη ύλη του εργοστασίου. Είμαστε χαμένοι από πρώτο χέρι. Από τουριστική ανάπτυξη, από την αλληλεία. Όταν θα γίνει αυτό το πράγμα, έχουμε καταστραφεί ολοσχερός. Οι κάτοικοι όλης της περιοχής έχουν συστήσει μια επιτροπή αγώνα. Είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την κατασκευή του εργοστασίου. Είμαστε όλοι σύσσωμοι και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι δεν θα το κατορθώσουν να το κάνουν αυτό, γιατί όλα τα βάντικα και η Ελαφώνησος είναι αντίθετοι και θα μας βρούνε μπροστά τους. Έχουμε ξεκινήσει μία επιτροπή, η οποία είναι επιτροπή αγώνα για αυτό το συγκεκριμένο το εργοστάσιο, με όλους τους φορείς της περιοχής. Αυτός ο τόπος είναι το μέλλον μας. Εδώ θα ζήσουμε, εδώ θα κάνουμε θα οικογένειες. Μπορεί να φύγουμε για λίγο να πάμε να σπουδάσουμε, αλλά εδώ πέρα θα γυρίσουμε. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά! Έτσι είναι! Η αίτηση της εταιρείας που ενδιαφέρεται για την κατασκευή του εργοστασίου κατατέθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις 13 Ιουλίου. Η απόφαση εκκρεμεί μέχρι σήμερα. Σε εκκρεμότητα και η αγωνία των ανθρώπων της Ελαφωνήσου.